Συνδεόμαστε με τον κύριο Θανάση Καρακατζά, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Στερεάς Ελλάδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας και στους ακροατές. Μπορείτε να μας δώσετε μια περιγραφή της κατάστασης αυτή τη στιγμή στην περιοχή? Ναι, κοιτάξτε, να πω πρώτα ότι η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο Βιωτία προς τη μεριά του Προδρόμου και του Σαράντι έχει τελειώσει εδώ και 2 ώρες και οι δυνάμεις μεταφέρθηκαν προς την περιοχή της Εύβοιας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση περίπου είναι όπως θα την περιέγραψε το ρεπόρτερ σας. Στα χωριά Μακρυμάλι, Κοντοδεσπότη επικρατούν 2-3 ισχυρά μέτωπα στο συμπαγές δάσος, τα οποία παρά τις ισχυρές τρύψεις των αεροσκαφών αναζωπυρώνονται. Για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν από λίγο τέλειωσε μια σύσκεψη υπό τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα εδώ στα Ψαχνά. Οι οδηγίες που δόθηκαν, έχετε εικόνα ποιες είναι, κύριε Καρακατζά? Ναι, βεβαίως, γιατί συμμετείχα. Οι οδηγίες που δόθηκαν είναι ότι με το σταμάτημα των αεροσκαφών ήδη έχουν ξεκινήσει γύρω στα 20 ερπιστριοφόρα μεγάλου μεγέθους και κόβουν ζώνες στις περιοχές όπου δεν είναι βραχώδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μας διευκολύνει πολύ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σχεδόν έχει σταματήσει. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργούσαν από το πρωί στις πυρκαγιές οι ισχυροί άνεμοι και οι διαφόρων κατευθύνσεων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σχεδόν έχει μηδενιστεί η ταχύτητά τους, επικρατεί άπνοια και βεβαίως θα διευκολύνει τη νύχτα για να δουλέψουν όλη τη νύχτα τα ερπιστριοφόρα για να κόψουν ζώνες, γιατί έχει πλέον η ταχύτητα του ανέμου ελαττωθεί, ούτως ώστε τα μέτωπα παρουσιάζουν μια αργή εξέλιξη ως προς την ταχύτητά τους. Βέβαια, θα συνεχίσουν τα αεροσκάφη όσο μπορούν να δουν από πάνω οι χειριστές και θα είμαστε όλη τη νύχτα εδώ. Δεν κινδυνεύουν, έχουμε εκτενώσει διαμερίσματα. Δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή όμως ανθρώπινες ζωές. Όποιες απώλειες υπάρχουν σε κάποια ποιμνιοστάσια είναι μικρές. Οι κάτοικοι που έχουν συγκεντρωθεί. Οι κάτοικοι είναι διάσπαρτοι προς την περιοχή των. Την κάτω περιοχή εδώ προς τη Χαλκίδα. Δηλαδή στα Ψαχνά περίπου. Προς το κάτω μέρος. Δεν ξέρω αν έχετε γεωγραφική εικόνα πώς είναι. Ναι. Όπου τώρα έχει σταματήσει και τον έφους του καπνού. Είναι σε λιγότερη κλίμακα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Που ήταν πολύ έντονο εξαιτίας του ότι το φέραν προς τα κάτω οι άνεμοι. Οι αρχές λοιπόν και οι τοπικοί φορείς βρίσκονται όλοι επί ποδός. Μιλάμε για ένα τεράστιο αγώνα που δίνεται και θα εξακολουθήσετε να δίνετε καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Όλη τη νύχτα, ναι. Έχουν κηρυχθεί οι περιοχές σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης. Και νομίζω ότι αν μας διευκολύνει, όπως σας είπα, οι καιρικές συνθήκες, ίσως μέχρι τις πρωινές ώρες έχουμε μια πολύ βελτιωμένη και καλύτερη κατάσταση. Κύριε Καρακατζά, ευχαριστώ θερμά. Εμείς να ευχηθούμε καλή δύναμη σε εσάς και να πάνε όλα καλά.